σε κάθε προσπάθεια. Εδώ είναι πάρα πολλά τα αισθήματα, αλλά το πιο καυτό, μαζικό, είναι τα σκουπίδια. Είναι το μεγαλύτερο πολεοδομικό συγκρότημα της ΕΡΕΑΣ. Αν αθροίσουμε και το Δήμο Ψαθνών και το Δήμο Ερέτριας, μιλάμε για πάνω από τον εξοπλισμό της ΕΡΕΑΣ, με τρομερή παραγωγή σκουπιδιών. Και στην εποχή που τα σκουπίδια είναι πλούτος, εδώ είναι αιμορραγία. Και πρέπει να βοηθηθεί ο Δήμος, έχει σχεδιάσει τις απαραίτητες υποδομές, πρέπει να βοηθηθεί στη χρηματοδότηση των απαιτούμενων έργων. Το δημογραφικό πρόβλημα, βέβαια το δημογραφικό υφίσταται, δεν κάνουμε παιδιά. Αλλά η ιδιωτική αυτή ιδιαίτερα έχει γίνει πρώτη κατοικία Αθηναίων. Γιατί άμα δουλεύεις στα βόρεια προάστια, είναι πολύ πιο βολικό να μένεις σε ένα ιδηλιακό τοπίο όπως είναι η ιδιωτική ακτή της Χαλκίδας, σε μισή ώρα, 40 λεπτά είσαι στη δουλειά σου, εύκολα και γρήγορα. Οπότε πόση αύξηση είχαμε, 10% από την πληθυσμό. Στην ιδιωτική ακτή. Δηλαδή το κομμάτι της εσωτερικής, το είδαμε και στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής. Με τη νέα μάχη, με το μαραθώνιο, με τη σχέση με το Λάβριο, που ήταν η καθοπαραθεριστική κατοικία, η δεύτερη κατοικία από νέα, και τελικά και μετά την πανδημία, έγινε σημαντική επιλογή για πρόσφυγα. Αποτέλεσμα μπορούμε και στο Δήμο να μην είναι καθόλου προετοιμασμένη η Δήμη για να γίνει αστικά χαρακτηριστικών περιοχή.